Το γεγονός ότι η πατρίδα μου μου έκανε την τιμή να την υπηρετήσω για 37 περίπου χρόνια, μου επιβάλλει ακόμη, παρότι το γεγονός ότι είμαι εκτός δημοσίου, είμαι συνταξιούχος εδώ και 5 χρόνια, να είμαι προσεκτικός και συνεπής σε αυτά τα οποία λέγω. Συνεπώς δεν θέλω να παρασυρθώ χρησιμοποιώντας φράσεις οι οποίες είναι μεν καθημερινές, αλλά δεν βοηθούν σε τίποτα στο να αποδώσουμε την πραγματικότητα. Γεγονός όμως είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι μια χώρα η οποία τελεί σε καθεστώς εξάρτησης. Εξάρτησης από τους δανειστές μας. Αυτό το νιώθουμε συνεχώς, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ιδεολογιών, κομμάτων και δογμάτων, είναι μια πραγματικότητα. Η εξάρτηση δημιουργεί σχέσεις μεταξύ δανειστών και δανειζομένων, της Ελλάδας δηλαδή, η οποία αναφίβολα δεν συμβάλλει, δεν ενισχύει την εικόνα της Ελλάδος. Συνεπώς για μένα το μεγαλύτερο εθνικό θέμα, το υπαρξιακό θέμα για την Ελλάδα, είναι η επίλυση του οικονομικού μας ζητήματος, του εθνικού μας ζητήματος, και βεβαίως σε μια σήμερα όπως έχουν τα πράγματα, είναι η άβληση του χρέους. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το βιβλίο τα πραγματεύεται όλα. Και το οικονομικό πεδίο, και την πολιτική, και τα γεωπολιτικά, και τις μεγάλες αλλαγές. Αισθάνεστε ότι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, που όμως ταυτόχρονα γεωπολιτικά είναι σε κρίσιμες οδούς, κόμβους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στα όσα συμβαίνουν και εντός μας και γενικότερα? Καταρχήν το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει σαν τίτλο «Οράματα και χήμερες», έτσι από την μυθολογία, και βρήκα πραγματικά τον ορισμό της χήμερας στο έργο του Ισιώδου, το οποίο αξίζει να ξαναδιαβαστεί μέσα από το σύγχρονη πραγματικότητα, θεογονία και έργα και ημέρες. Είναι καταπληκτικό, διότι ο Ισιώδος περιγράφει το χάος. Έτσι, και γύρω μας έχουμε χάος. Σήμερα έχουμε χάος στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Και αυτό το χάος δεν έχει ημερομηνία λήξης, ούτε μας έχει πει πώς θα είναι, ούτε κανένα μας έχει περιγράψει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θυμάστε σε αυτή την μεγάλη και μακρά συζήτηση που είχαμε κάνει. Είχαμε πει ότι αυτό από 3,5 χρόνια, τέλος Φεβρουαρίου του 2014, είχαμε πει ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ πραγματικά 3 χρόνια μετά σας λέγω ότι ακόμη δεν έχουμε δει την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Εκείνο όμως το οποίο θα πω είναι το βιβλίο αυτό. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε διπλωμάτες, σε στρατηγούς, σε στρατιωτικούς, σε ειδικούς των διεθνών σχέσεων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει με μια γλώσσα πολύ απλή, μέσα από μια βιωματική αναδρομή, το τι γίνεται σήμερα και κυρίως όχι μόνο το γιατί γίνεται, αλλά έχει και έναν προτάσεις το πώς θα βγούμε έξω από την κρίση. Πρώτον, έχουμε μια κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν λειτουργεί ο ΙΕ. Δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί ο ΙΕ? Διότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκρούνται σε πολλά μέτωπα. Όπως συγκρούνται Συρία. Στη Συρία. Στη Λιβύη. Στην Ουκρανία. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ένα επίπεδο συνεργασίας λειτουργικό μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή μεταξύ της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αυτά μεν συγκρούονται, αλλά δίνουν πολύ μεγάλο περιθώριο και άνεση σύγκρουσης σε άλλες ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις. Και αυτές υπάρχουν και το νιώθουμε καθημερινά. Όσον αφορά την περιοχή μας στα Βαλκάνια, ναι, υπάρχει ένα πολύ εκτεταμένο κεφάλαιο, ναι, για τις σχέσεις μας με την Αλβανία, οι οποίες ήσαν, είναι και θα παραμείνουν επίκαιρες σε καθημερινή βάση, ενώσο δεν αποφασίζουμε στην Αθήνα ότι ακόμα και στις σχέσεις μας με την Αλβανία χρειάζεται μια εθνική συνεννόηση, μια συνένεση. Δεν σας λέω για τις σχέσεις μας με Τουρκία ή άλλες, σας λέω με την Αλβανία, γειτονική χώρα, που έχουμε ένα πολύ ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο που μας συνδέει. Πρέπει επιτέλους στην Αθήνα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να καθίσουν κάτω οι πολιτικοί μας αρχηγοί και να συνεννοηθούν για να υπάρξει μια λύση. Η λύση αυτή
δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν συμφωνήσουμε στην Αθήνα το τι ακριβώς, ποια είναι τα προβλήματα και το τι λύση θέλουμε. Τόσο απλά. Το είναι θέμα, απλά, το κλειδί είναι εδώ, λέτε. Εδώ είναι. Το κλειδί είναι εδώ. Μάλιστα. Δίνει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, μια εξαιρετική συνέντευξη που πήρε χθες ο Αλέξος Παπαχελάς και το είδαμε στο Sky. Και έχουμε σήμερα τις αντιδράσεις στην Αθήνα. Αντιδράσεις που προέρχονται από τα μέρη του πολιτικού μας συστήματος. Όσοι αν ανακαλύπτουν όλοι τις ελληνοαλβανικές σχέσεις σήμερα το πρωί. Μα κανείς δεν τις διαχειρίστηκε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Αυτό εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, διότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Και λάθη έχουμε κάνει, λάθη έχω κάνει και εγώ, κύριε Σαχίνη. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπος. Αλλά να μην μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δηλαδή, περιοριζόμαστε στο απολύτως ανώδυνο και στο απολύτως εύκολο, το οποίο είναι η διαχείριση, να βγάζουμε μία ανακοίνωση, μία δήλωση, ότι μας ανησυχεί πολύ. Μάλιστα, μας σήμερα το ανακαλύψαμε. Εχθές δεν μας ανησυχούσε. Ή πιστεύουμε ότι με μία δήλωση και με μία ανακοίνωση στη σχέση μας με την Αλβανία, επαναλαμβανομένο, λύθηκαν τα προβλήματα. Στο βιβλίο μου το γράφω ξεκάθαρα και μάλιστα είναι ο πρόλογος στο κεφάλαιο των σχέσεων με την Αλβανία, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και έχει αναλυτικά όλα τα ζητήματα, αλλά και πρόταση για τη λύση τους. Πώς πρέπει να λυθούν. Υπάρχουν λύσεις, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, άλλα είναι υπαρκτά, άλλα είναι μεταφυσικά και άλλα είναι κατάλοιπα της ιστορίας, χωρίς να υπάρχει μία συνεννόηση στην Αθήνα. Κύριε Μαλλιά, βεβαίως για το βιβλίο δεν μπορώ να μιλήσω διεξοδικά. Η ομορφιά είναι να το ανακαλύψω ο αναγνώστης, το οράματα και χήμερες διαδρομές ενός διπλωμάτη από τις εκδόσεις Σιδέρης, με πρόλογο του καθηγητή του κύριου Αλιβιζάτου. Ναι, αλλά δράτω με της ευκαιρίας να σας ρωτήσω, σε έναν κόσμο, σωστά το λέτε εσείς, που η αρχή της απροσδιοριστίας, αβεβαιότητας και χάους επικρατεί, όπου η άνοδος Τραμπ μεταβάλλει τις προτεραιότητες, εγώ δεν θα έλεγα τις ισορροπίες, ενδεχομένως υπερδύναμης, με μια γεωπολιτικά ταραγμένη περιοχή όπως η δική μας, με την Τουρκία να έχει περάσει απρόβλεπτη. Αυτά που είπατε, αυτό που είπατε, απρόβλητη και μετάβλητη. Ναι. Αναρωτιέμαι πόσο βρίσκεται έτοιμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το γράφετε και μέσα στο βιβλίο σας, να βάλει το εθνικό συμφέρον, που εγώ αντιλαμβάνομαι δεν είναι συμφέροντα, εκπροσωπούνται πάντα, δεν είναι η εκκίνησή του, δεν είναι ίδια για όλους τους Έλληνες. Να τα λέμε, να καταλαβαινόμαστε. Άλλο το συμφέρον το δικό σας, άλλο το δικό μου. Αλλά το μίνιμουμ της ύπαρξης ενός έθνους θα έπρεπε να υπερβαίνει τα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι. Προσπάθησα να το πω και πριν. Θα πρέπει να υπερβαίνει τα κόμματα, μάλιστα. Αυτό είναι η ευχή όλων. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την Ελλάδα επιδιώκουμε το αυτονόητο. Αυτό το οποίο είναι αυτονόητο για εσάς, για μένα, για τους, όλους τους φίλους που μας ακούνε, αυτό είναι το ζητούμενο στην πραγματικότητα. Επειδή λοιπόν το αυτονόητο δεν πρόκειται να γίνει με πρωτοβουλία του Α ή του Β, χρειάζεται εξυγχρονισμός των θεσμών, δηλαδή του συστήματος εκείνο το οποίο θα υποχρεώνει, θα επιβάλλει στους πολιτικούς μας ηγέτες να συνεννοούνται. Εδώ, κύριε Σαχίνη, έχουμε το μοναδικό φαινόμενο την επόμενη ημέρα των κυβερνήσεων ο ένας πρωθυπουργός, ο απερχόμενος, να φεύγει από την πίσω πόρτα του Μαξίμου τη στιγμή που μπαίνει ο καινούριος. Δεν υπάρχει καν μία στοιχειώδης ενημέρωση για τα θεμελιώδη, τα βασικά, τα μείζωνα εθνικά θέματα ή θέματα, ας το πούμε γενικά, τα οποία θα αντιμετωπίσει ο καινούριος. Διότι διαφωνούν στη συνταγή πολιτικής. Εντάξει, θεμητό. Είδατε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Ομπάμα την επόμενη μέρα της εκλογής του κυρίου Τραμπ τον προσκάλεσε στο Λευκό Οίκο. Αυτό στην Ελλάδα είναι ακόμα σήμερα ζητούμενο. Το αυτονόητο θα είναι επιτυχία, θα είναι πρώτη είδηση αν γίνει κάποτε. Τι θέλω να πω. Προτείνω εδώ και πολλά χρόνια και το είχαμε συζητήσει και μαζί την σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό.
ή υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν αποκτήσει ουσιαστικές παρεμβατικές αρμοδιότητες. Το Σύνταγμα το σημερινό δεν του τις δίνει. Λοιπόν, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο δικαιωματικά θα μπορούν να μετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όταν λέω όλοι, εγώ προσωπικά ξέρω τη Χρυσή Αυγή. Οι πολιτικοί αρχηγοί. Τι σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι η μεν κυβέρνηση θα ενημερώνει υπεύθυνα τους πολιτικούς αρχηγούς, θα μετέχουν σε αυτό το συμβούλιο επίσης ο Υπουργός Οικονομία είναι το βασικό οικονομίας, υπουργείο. Σωστά. Εξωτερικών, άμυνας, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ποιες είναι σήμερα οι απειλές στην εθνική μας ασφάλεια? Ποιες είναι οι απειλές, αν θέλετε, στην ασφάλεια της Ευρώπης? Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ότι υπάρχουν τεράστιες μεταβολές στο σύστημα των απειλών, αυτό που λέμε συμβατικών και μη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά εμάς δεν μας αφορούν. Αφήνω τα θέματα τα οποία αφορούν μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, αφήνω, αν θέλετε, τα θέματα τα οποία αφορούν μόνο στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μας είναι σε μια φάση, δεν θα έλεγα αποσύνθεσης, αλλά αναζήτησης μιας ταυτότητας. Έχει χάσει την ταυτότητά της. Αυτό το θέμα δεν θα πρέπει μια στιγμή να μας απασχολήσει? Ξέρετε ότι από τη μέρα που άρχισε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, 17 Δεκεμβρίου του 10, συμπληρώνονται 6 χρόνια τον επόμενο μήνα. Ξέρετε ότι δεν έχει συνέλθει ούτε μία φορά το λεγόμενο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ούτε μία φορά να εξετάσει τα αίτια, τις επιπτώσεις της Αραβικής Άνοιξης. Έχουν συνέλθει μόνο για να εξετάσουν το προσφυγικό. Τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Κύριε Μαλλιά, νομίζω, εγώ δεν ακουραστώ να το επαναλαμβάνω, ότι το νέο σας βιβλίο, το Οράματα και Χειμερές Διαδρομές ενός Διπλωμάτη, έρχεται να επικαιροποιηθεί με έναν εξαιρετικά εμβληματικό τρόπο αυτές τις μέρες και έχει ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί απευθύνεται στον πολίτη με απλό στρωτό λόγο. Δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος σε συνθήκες διπλωμάτης, ωστόσο δράτω με τις ευκαιρίες. Από την εμπειρία που έχετε ως διπλωμάτης, εν είδη τηλεγραφικών, θα έλεγα, μηνυμάτων, να μου πείτε τα εξής. Έχουμε ένα προσώρας ναυάγιο στο Κυπριακό των συνομιλιών, όπου σπέβδουν οι Τουρκοκύπροι εκ των υστέρων να χρεώσουν την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση, παρακαλώ, όταν είναι δεδομένο ότι αυτοί περιμέναν το SMS του Ερντογάν για το εδαφικό. Έχουμε ταυτόχρονα την πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τον Τούρκο Πρόεδρο να συζητήσουν μόνο για το θέμα των εγγυήσεων και, αν υπάρχει συμφωνία, να πάμε σε μια πολυμερή. Και έχουμε τον Ερντογάν να απαντά ναι, αφού πρώτα ξαναβάζει το θέμα της συζήτησης για τη συνθήκη της Λοζάνης. Αναρωτιέμαι, μήπως όλα αυτά οδηγούν στην παγίδευση του ελληνισμού παρά τις προθέσεις καλές? Λοιπόν, είμαστε σε μια κρίσιμη φάση στο Κυπριακό. Δεν ξέρω αν είναι ναυάγιο, αλλά σίγουρα το σκάφος, το πλοίο των διαπραγματεύσεων άρχισε να μπάζει νερό τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα ναυάγιο. Δεν μπορώ να το πω τη στιγμή αυτή. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται και στο ζήτημα αυτό μια καταρχήν η μεγίστη δυνατή εθνική συνεννόηση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Από το 1900, τη δεκαετία του 50, το Κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, μια ισχυρή παράμετρο πόλωσης στην Ελλάδα, έτσι, και βεβαίως και στην Κύπρο. Συνεπώς, χρειάζεται και εδώ μια σύνεση και συνεννόηση. Η συνένεση είναι το ζητούμενο, αλλά ας ξεκινήσουμε με τη σύνεση και τη συνεννόηση. Εκείνο το οποίο μου θέτεται είναι ότι το λεγόμενο επίρρηξη ευθυνών, ναι, το blame game, το λεγόμενο blame game είναι, αν θέλετε, υπαρκτό σε όλες τις διεθνείς σχέσεις, όταν κάποιος θεωρεί ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα όπως το περίμενε, περίπτει ευθύνες σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι
δεν έχω πλήρη γνώση των λεπτομεριών, διότι οι διαπραγματευτές, δηλαδή ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Σύμφωνοι, εγώ άλλο ρωτώ. Εσείς, ναι, εσείς θα συμβουλεύατε τον Πρωθυπουργό να πάει σε μια τέτα-τέτ συνάντηση με τον Ερντογάν και να το κάνει ειδημερές, όταν μάλιστα ο ίδιος ο Ερντογάν συνεχώς λέει ό,τι λέει για τη συνθήκη της Λοζάνης? Κοιτάξτε, το ζήτημα της Κύπρου, το κυπριακό, είναι μόνιμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών όλων των Ελλήνων Πρωθυπουργών από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Ετζεβίτ, αλλά δεν μπορεί να, δεν υποκαθιστά σε καμία διάσταση τις λεγόμενες διακοινωτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν δρομολογηθεί από το 1975 και το 1977. Mm-hmm. Άλλο εκείνο και άλλο οι συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων πολιτικών και πολιτικών υπευθύνων Ελλάδος και Τουρκίας. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ σήμερα είναι ότι, και τώρα απαντώ ευθέως στην ερώτησή σας, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και τόσο η διαδικασία όσο και η ουσία. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει η διαδικασία να αποτελέσει υποκατάστατο της αναζήτησης λύσης στην ουσία, και δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να φανεί ότι εμείς, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παίρνουν τα ηνία λόγω της δυστοκίας των δικοινωτικών συνομιλιών. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Έχει διατυπωθεί πολύ σωστά τα τελευταίο καιρό, που ήταν κατάργηση του συστήματος αυτό των εγγυήσεων. Σωστά. Το οποίο επέτρεψε ή μάλλον απετέλεσε το πρόσχημα. Έτσι. Για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο δύο φορές, τον και τον Ιούλιο και στις 15 Αυγούστου Ατήλας 2. 15 Αυγούστου του Ατήλας 2. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο φάσεις εισβολών, όχι μία. Και η δεύτερη έγινε ενώ στη Γενέβη είχαμε τις τριμερείς συνομιλίες, μάλλον τις πολυμερείς συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, των λεγόμενων δηλαδή εγκυτριών δυνάμεων. Έτσι. Συνεπώς αυτά ας μην τα ξεχνάμε. Άρα εκείνο το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πράγματι στην Τουρκία αυτό πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Στην Τουρκία έχουμε μία έναν απρόβλεπτο γείτονα. Ο πιο προβλέψιμος γείτονας σε ό,τι αφορά τις θέσεις και τις αντιδράσεις του έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ο πιο απρόβλεπτος. Και εγώ σας, αν μου επιτρέπετε, σας λέγω, έχουν συζητήσει μαζί σας τόσοι και τόσοι αρμόδιοι, υπεύθυνοι γνώστες τα τελευταία 4 χρόνια. Δέστε πόσες φορές έχουμε πέσει έξω στις εκτιμήσεις μας για τη σχέση με Τουρκία, με το Ισραήλ, τη θέση της Τουρκίας στο Ιράκ, τη θέση της Τουρκίας στη Συρία, τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Η βεβαιότητα της Δευτέρας ανατρέπεται μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Είναι μια χώρα απρόβλεπτη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα καθεστώς το οποίο έχει μετατραπεί σε μονοκρατορία, ενός ανδρός αρχή. Αυτή είναι η σημερινή Τουρκία. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.